Coach, ίσως ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια μέχρι στιγμής στο Βόλο, το οποίο η αντίπαλη ομάδα το έχει θεωρήσει τελικό. Στους τελικούς απονέμουν και κύπελα. Άμα το κερδίσουμε εμείς, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα παίζουμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα και με μεγάλη ιστορία, βαριά φανέλα. Ίσως οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά έχουν παίξει δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Τελικώς δεν υπάρχει τέταρτη αγωνιστική. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Ακόμα και να κερδίσουμε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μέχρι το τέλος. Και στο τέλος του πρώτου γύρου θα αρχίσουμε να βλέπουμε την κατάσταση που έχει ξεκαθαρίσει και ποιες ομάδες θα πάνε οριστικά για την άνοδο. Μέσω προβλημάτων, καιρικών προβλημάτων, αυτή την εβδομάδα για όσον αφορά το γήπεδο, κύλησε ομαλά η προετοιμασία. Είναι έτοιμη η ομάδα όπως έπρεπε να είναι, έτσι? Σίγουρα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και με τις εγκαταστάσεις. Από εκεί και πέρα, όσο μπορούσαμε, ετοιμάσαμε την ομάδα όσο πιο καλά γίνεται βάσει των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Δεν κρύβω ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα τρία προηγούμενα που. Όχι, δεν γνωρίζουμε αν είναι πιο δύσκολο ή όχι. Θα το μάθουμε την Κυριακή. Εμείς από την πλευρά μας προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, σαν ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα, ό,τι συμβεί την Κυριακή, θα δούμε. Παίζετε απέναντι σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί πρωτάθλημα. Φαντάζομαι, σαν ποδοσφαιριστές, δεν πιστεύετε ότι ακόμα και να νικήσετε τελειώνουν όλα? Όχι, φυσικά. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Θα ήταν αστείο να πούμε ότι θα είναι κάποιος τελικός. Είναι ένα μάτσο όπως και τα επόμενα. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, οφείλεις να κοιτάς το κάθε μάτσο ξεχωριστά. Και αυτό θα κάνουμε. Παίζετε για δύο αποτελέσματα, για ένα? Σαν ομάδα που κάνουμε πρωταθλητισμό δεν υπάρχουν δύο αποτελέσματα. Πάντα παίζουμε για ένα. Αλλά δεν θέλω να περάσουμε τη φιλοσοφία ότι παίζουμε πάντα για ένα. Είναι λάθος στον αθλητισμό αυτό. Πάντα υπάρχουν τρία αποτελέσματα. Σαν ομάδα όμως που κάνουμε πρωταθλητισμό πρέπει να κερδίσουμε πάντα την νίκη. Τέταρτη αγωνιστική έχει ξεχωρίσει κάποιον εκτός του Ολυμπιακού Βόλου που πραγματικά μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλό απέναντι σε εσάς? Από τα μάτς που παίξαμε θα σας πω, γιατί δεν γνωρίζω, δεν έχω εικόνα για τις άλλες ομάδες, ότι όλες οι ομάδες που παίξαμε ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Δύσκολο το πρωτάθλημα. Και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Με ένα τρίποντο ενδεχομένως αλλάζει κάτι? Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Προσθέτονται τρεις βαθμοί στους συνολικούς βαθμούς που έχουμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Τρεις βαθμοί είναι.